καινοτόμα πλατφόρμα μέσα από την οποία οι επισκέπτες της Κρήτης θα μπορούσαν να αντλούν πληροφορίες για τις συνθήκες καιρού στην περιοχή που έχουν καταλύσει και ανάλογα να προγραμματίζουν τις δραστηριότητές τους, ανέπτυξε το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε υπηρεσίες ψηφιακές, υψηλής τεχνολογίας, έξυπνες υπηρεσίες, οι οποίες να περιέχουν μία πρόγνωση του πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την παραλία την επόμενη μέρα, ένας χρήστης της παραλίας, ένας ένικος, ένας ξενοδοχείου, ένας τουρίστας, και πώς μπορεί να προγραμματίσει με ένα βέλτιστο τρόπο τις διακοπές. Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και αξιοποιώντας περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα που συλλέγονται τοπικά από μετεωρολογικό σταθμό που φιλοξενείται προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής των Γουβών, οι επιστήμονες του ΙΤΕ δημιούργησαν αυτή την οπτικοποιημένη υπηρεσία που με ελάχιστη αβεβαιότητα παρέχει κρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την άνεση των επισκεπτών της περιοχής. Όλος ο σχεδιασμός έχει προέλθει μέσα από ερωτήσεις και ερωτηματολόγια προς διευθυντές ξενοδοχείων και πελάτες, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς ζητάνε και τι ακριβώς αναζητάνε όταν ψάχνουν να κλείσουν ένα ξενοδοχείο ή όταν είναι μέσα στο ξενοδοχείο, τι ψάχνουν για να προγραμματίσουν την επόμενη τους μέρα. Φανταστείτε ότι ο πελάτης ακόμα ψάχνοντας το ξενοδοχείο, αμέσως παράλληλα μπορεί ή να είναι και ένα κριτήριο η ενημέρωση αυτή για σε ποιο ξενοδοχείο θα πάει. Αλλά αυτό που φροντίζουμε να κάνουμε είναι να υπολογίσουμε δείκτες άνεσης, οι οποίοι τον καθοδηγούν πόσο ευχάριστα ή όχι θα νιώθει αν εκτελέσει διάφορες δραστηριότητες στην παραλία, όπως για παράδειγμα να παραμείνει πόση ώρα στον ήλιο μέχρι να αρχίσει να νιώθει δυσφορία ή όχι, αν ο καιρός είναι κατάλληλος για να κολυμβήσει και η κατάσταση της θάλασσας είναι κατάλληλη. Αν το επεκτείνουμε, μπορούμε να δουλέψουμε και με τον τοπικό πληθυσμό και να τον προστατεύσουμε ίσως από καταστάσεις οι οποίες προκαλούν μια νοσηρότητα. Όπως οι ακραίες μορφές μεταφοράς σκόνης από την Αφρική, όπως οι ακραίες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών που έχουν σχετιστεί με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως ηλικιωμένους, και τα οποία και τα δύο βασικά προβλήματα του βιοκλίματος της Κρήτης που σχετίζονται με αυξημένη παρουσία ασθενών στα επίγοντα. Το Smart Tourism χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη. Μακάρι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα πραγματικά να επιτύχει, να επεκταθεί και βέβαια να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους τομείς του τόπου μας να βρούνε έδαφος προκειμένου να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες αυτού του τύπου.